κύριε Ιωάννο. Άλλη μια νίκη σήμερα σε μια έδρα πολύ δυνατή, σε μια καλή ομάδα. Για πέστε μας για το παιχνίδι. Καταρχήν ήθελα να ευχαριστήσω τον Πάκο Αλεξάνδρου για την φιλοξενία. Ήταν άψογη από όλες τις πλευρές. Από εκεί πέρα στο πρώτο αγωνιστικό κομμάτι, στην πρώτη μήκη ήμασταν πολύ καλοί. Και κατευθύνθηκαμε το χώρο μας σε την δύο ομάδα και σχολάραμε δύο φορές. Μετά από εκεί πέρα, πάω λογικό, ήταν μπήκε στη διαδικασία. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στο δεύτερο μήκονο, διδούνταν ένα πολύ μάτι πάω. Καλές γιορτές. Αλλά από εκεί και πέρα, σταθήκαμε ίσως και λίγο τυχεροί σε ορισμένες φάσεις. Τα παιδιά μας δείξαν χαρακτήρα, έτσι πω ένα μπράβο. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, είναι πολύ καλή. Γράφει κατά κινητό, μήπως βγήκατε. Η έδρα είναι πολύ δύσκολη, αλλά ήμασταν, θα έλεγα, διαβασμένοι αρκετά όσον αφορά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ειδικά στο πρώτο μήχρονο, δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο να κάνουμε μια επίθεση. Από εκεί και το δεύτερο, σας είπα, ίσως τα παιδιά λίγο πήγαν στη διαδικασία, είμαστε τελείωσε το πρώτο μήχρονο, αλλά δεν ήταν έτσι, γιατί έχουν ψυχή αντίπαλοι, μπήκαν τίποτα. Αλλά και πάλι το παλέψαμε, γιατί δεν δεχτήκαμε τόσο σε ορισμένες φάσεις που δημιούργησε ο αντίπαλος. Και σχεδίσαμε το μήχρονο. Το πρώτο μήχρονο ήσταν μονάδικοι, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες, αλλά στο δεύτερο πέσατε πάρα πολύ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ αδικείται το σκορ στο δεύτερο. Δεν συμφωνώ, σας είπα και προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ δικαιούται να κατηγορεί τις ευκαιρίες που έβγαλε. Αλλά θα σταθώ λίγο στη δίχη που δεν μας επιβεβαιώσε μέχρι τώρα. Και ενώ σε ορισμένα μάτια την προηγούμενη ήταν 2-0 και εδώ έχουμε γκολ από το πουθενά. Σήμερα πιστεύω ότι αυτά που μας πιστούσε δίχη μας τα έδωσε πίσω. Αλλά όσον αφορά το σημερινό μάτς, ήμασταν καλοί, πολύ καλοί μπορώ να πω στο πρώτο και μετά λεπτό, αλλά σας είπα, το συζητήσουμε τα παιδιά για διάφορους λόγους. Χρειστήκαμε πίσω, δεν είχαμε κανένα λόγο να χρειστήκαμε πίσω. Γίνεται το σκορ, μπορούσαμε να βγάλουμε και άλλες ευκαιρίες. Χάσαμε μια καλή ευκαιρία με την Τούπο. Αλλά από εκεί και πέρα δεν το αποτέλεσμα. Συνεχίζουμε και πιστεύω ότι μπορούσαμε να είμαστε τυχεροί που θα κόψουμε τον ήλιο πρώτα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά και καλές γιορτές όλων. Επίσης.